Ένα 24ωρο μετά το ξημέρωμα της 20ης Ιουλίου και την έναρξη της τουρκικής εισβολής, η ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθώντας με χαρακτηριστική καθυστέρηση τα όσα διαδραματίζονταν στην Κύπρο, αποφασίζει την αποστολή στο νησί ενισχύσεων. Ενώ τις κρίσιμες πρώτες ώρες της εισβολής, η Εθνική Φρουρά και η ΕΛΔΙΚ είχαν αφαιθεί να αντιμετωπίσουν γυμνές τα αποβατικά κύματα του Ατίλα και την εχθρική αεροπορία. Χαρακτηριστικά της απροθυμίας της ηγεσίας των ελληνικών δυνάμεων υπό τον ανεκδίκητο Μπονάνο ήταν το γεγονός ότι η πρώτη αντίδρασή τους καταγράφηκε στις 8:40 το πρωινό της 20ης Ιουλίου, όταν και αποφάσισαν να δώσουν εντολές στην ανύπαρκτη ηγεσία της Εθνικής Φρουράς να εφαρμόσει τα σχέδια άμυνας της Κύπρου, και ενώ οι Τούρκοι είχαν πατήσει σχεδόν ανενόχλητοι στην ακτή της Κερίνιας. Σύμφωνα με αναφορές της τότε εποχής, το κρατικό ραδιόφωνο της Ελλάδας είχε μεταδώσει την έναρξη της εισβολής στις 11 το πρωί. Απόγευμα 21 Ιουλίου 1974, το αρχηγείο της ελληνικής αεροπορίας διέταξε 20 αεροσκάφη μεταγωγικά Νοράτλας και 10 αεροσκάφη Τακότα της 354ης μοίρας μεταφορών, όπως προσγειωθούν στη βάση 115 πτέρυγας μάχης στη Σούδα, για να λάβουν μια άκρος απόρριτη αποστολή. Θα μετέφεραν την πρώτη μοίρα καταδρομών που είχε έδρα το Μάλεμε της Κρήτης στην Κύπρο για ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Διοικητής της μονάδας ήταν ο ταγματάρχης Γεώργιος Παπαμελετίου, ο οποίος παρά την προτροπή των ανωτέρων του να πάρει μόνο το ατομικό εξοπλισμό των ανδρών του, εντούτοις φρόντισε να φορτώσει όλα τα βαρέα όπλα της μοίρας. Πρώτη μοίρα καταδρομών αριθμούσε 360 άνδρες, 12 δημιουργίες των 30 που επιβιβάστηκαν στα αεροσκάφη από αριθμό 1 μέχρι 11, 14 και 15. Η επιβίβαση ως στρατιωτών ξεκίνησε σε μια σύσκεψη πριν την έναρξη της αποστολής στο ερώτημα πώς θα ονομαζόταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο Σμιναγός Γιώργος Δημητρός πρότεινε να ονομαστεί Νίκη. Θα ήταν η πρώτη στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αεραποβατική επιχείρηση. Οι ώρες περνούσαν και το σχέδιο πτήσης, το οποίο δόθηκε στους κυβερνήτες των αεροσκάφων από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο, έκανε λόγο για απογείωση πριν τα μεσάνυχτα. Μάλιστα, είχε υποθεί πως θα υπήρχε συνοδεία μαχητικών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει. Κάθε αεροσκάφος μετέφερε 28 με 32 καταδρομής και περίπου 400 κιλά πυρομαχικά. Και 35. Αρχίζει η απογείωση των αεροσκαφών και δίνεται σήμα από το κέντρο επιχειρήσεων προς το αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων, το οποίο το μεταβίβασε με τη σειρά του στο ΓΕΦ με την κωδική φράση «Έρχονται τα 15 πορτοκάλια». Κατά τη διάρκεια της πτήσης, δύο από τα αεροσκάφη παρουσίασαν βλάβη, με αποτέλεσμα την επιστροφή του ενός στην Κρήτη και την προσγείωση του Νίκη 13 στη Ρόδο. Λίγο πριν τις 2 το ξημέρωμα, αφού γίνεται πλήρης υγεία σειρμάτου, μετά από υποψίες πως κάποιοι ακούνε τη συχνότητα τα μεταγωγικά εισήλθαν εντός του εναέριου χώρου της Κύπρου. Οι μόνες περιοχές που φωτίζονταν ήταν οι βρετανικές βάσεις Ακροτηρίου και Δεκέλιας. Στο αεροδρόμιο Λευκωσίας επικρατούσε πλήρη συσκότηση και το μεγαλύτερο μέρος του είχε καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς της τουρκικής αεροπορίας. Πρώτο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λευκωσίας το Νίκη 1 στις 1:55 και λίγα λεπτά αργότερα το Νίκη 2. Τα επόμενα αεροσκάφη έγιναν δεκτά από πυρά των αντιεροπορικών όπλων από τις 185 και 184 μοίρες αντιεροπορικών πολυβόλων που είχαν την ευθύνη της περιοχής. Το Νίκη 4 χτυπήθηκε από τα πυρά λίγο πριν προσγειωθεί στο διάδρομο του αεροδρομίου Λευκωσίας. Η δημιουργία των καταδρομέων και τα 4 μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους βρήκαν τραγικό θάνατο. Μοναδικός επιζώντας ήταν ο καταδρομέας Αθανάσιος Ζαφυρίου. Οι χειριστές ήταν νεκροί και το αεροσκάφος ακυβέρνητο δεχόταν πυρά. Είχαν πάρει φωτιά τα κασόνια με τις χειροβομβίδες δίπλα μου και νιώθα να καίγομαι. Κοίταζα για αλεξίπτωτο, αλλά δεν βρήκα πουθενά. Άνοιξα την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξα στο κενό. Οι γονείς μου έκαναν την κηδεία και τα 9 μέρα, ενώ ήμουν ζωντανός. Επίσης χτυπήθηκε το Νίκη 6. Ο κυβερνήτης κατάφερε να προσγειώσει εκτός του διάβλου το αεροσκάφος που είχε αρπάξει φωτιά. Δύο καταδρομείς της δημιουργίας τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι 9 σοβαρά. Το Νοράτλας, που καταρρίφθηκε στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, κατέληξε σε μικρή χαράδρα. Οι περισσότεροι καταδρομείς είχαν αποτεφρωθεί και ελάχιστος αριθμός σωρών που ήταν σε καλύτερη κατάσταση μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Λακατάμιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Με τη χρήση ιδιωτικού εσκαφέα, τα συντρίμμια του αεροσκάφους με τις σωρούς των καταδρομέων καλύφθηκαν με χώμα στην περιοχή, όπου στη συνέχεια ανεγέρθηκε ο τύμβος της Μακεδονίτισσας.
Σύμφωνα με έκθεση του ΓΕΦ, το σήμα με το χαρακτηριστικό αστραπιαίο που θα ενημέρωνε τις αντιεροπορικές μονάδες για δέσμευση των όπλων τους εξαιτίας της προσγείωσης των ελληνικών αεροσκαφών εκδόθηκε καθυστερημένα και σύμφωνα με την έκθεση μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου αεροσκάφους. 42 χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 4 Οκτωβρίου 2016, η Κυπριακή Δημοκρατία παρέδωσε τα λείψανα των 16 πεσών των καταδρομέων και μελών του πληρώματος του Νοράτλας Νίκη 4 στις οικογένειές τους. Χρειάστηκαν 14 μήνες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ανασκαφής και οι ταυτοποίησεις των 16 παλικαριών. 19 Ιουνίου 2018, ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου σε εκδήλωση στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο παραδίδει προσωπικά αντικείμενα των 16 παλικαριών του Νοράτλας Νίκη 4 σε συγγενείς τους. Όπλα και στρατιωτικά αντικείμενα σκουριασμένα από τα χρόνια εντοπίστηκαν από τους ειδικούς και σε εργασίες εκταφής του στρατιωτικού αεροσκάφους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας Νοράτλας Νίκη 4. 20 Ιουλίου 2018, 44 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά τους Έλληνες αεροπόρους και καταδρομής με ένα συμβολικό τρόπο στον τύμβο Μακεδονίδιστας. Στο σημείο που έπεσε τον Νοράτλας Νίκη 4, ειδικοί από την ελληνική αεροπορία συναρμολόγησαν μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Νοράτλας, το οποίο είναι παρόμοιο με το μοιραίο Νοράτλας που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1974. Οι εργασίες της ανασκαφής του Νοράτλας και στις ταυτοποίησεις των ευρεθέν των λειψάνων διήρκησαν 14 μήνες. Το πρωί της 23 Ιουλίου 1974, η καταδρομή της ηρωικής πρώτης μοίρας και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, υπερασπίστηκαν το αεροδρόμιο Λευκωσίας, αποκρούοντας τις εχθρικές επιθέσεις και πριν η περιοχή παραληφθεί από άνδρες των Ηνωμένων Εθνών. Στη δεύτερη φάση της εισβολής, δημιουργίες της μοίρας συμμετείχαν στη μάχη της Λευκωσίας. Παρέμειναν στην Κύπρο για άλλους 7 μήνες μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 και η παρουσία της ήταν σημαντική στην τόνωση του καταρακωμένου ηθικού του κυπριακού λαού.